στο μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σε σελίδα 1042 από το βιβλίο Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 2, β' κεφάλαιο, εδάφιο 1, σελίδα 1042 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαΐς. Διότι θέλω να εξεύρετε, οποίον μέγα αγώνα έχω δια σας και τους εν Λαοδικία, και τους όσοι δεν είδαν το πρόσωπό μου σωματικός, για να παρηγορηδώσει εκαρδία αυτών, ενωθέντων ομού εν αγάπη και εις πάντα πλούτων της πληροφορίας της συνέσεως, ώστε να γνωρίσωση το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, εν το οποίο είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Λέγω δε τούτο, για να μην σας εξαπατάτης με πιθανολογίαν, διότι αν και κατά το σώμα είμαι απών, με το πνεύμα όμως είμαι με θυμών, χαίρον και βλέπων την τάξη σας και τη σταθερότητα της εις Χριστόν πίστη σας. Καθώς λοιπόν παρελάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον εν αυτό περιπατείτε, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη, καθώς σε διδάχτε περισσεύοντες εν αυτή μετευχαριστίας. Βλέπετε μη σας εξαπατήσει τις δια της φιλοσοφίας και της ματέας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστόν, διότι εν αυτό κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποιήτων, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε, δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ως της ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών. Και σας όντας νεκρούς στα αμαρτήματα και την ακροβιστία της σαρκός σας, συνεζοποίησε με ταυτού συγχωρήσα σε εσάς πάντα τα πτέσματα. Εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον, συνιστόμενον εις διατάγματα, το οποίο είναι το εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παραδειγμάτισε παρησία, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν με μεγάλη αγάπη προσεύχεται για την Εκκλησία των εν Κολοσσές αδελφών, παρόλο που δεν τους έχει δει ποτέ, αλλά καθώς επίσης προσεύχεται και για τους αδελφούς στη Λαοδικία. Και προσεύχεται πραγματικά με αγάπη, αλλά ιδιαιτέρως με σωστή προσευχή. Και είναι, αδελφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε όταν προσευχόμαστε με σωστή προσευχή. Δηλαδή, να ζητάμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, κατά το θέλημα του Θεού, αλλά και όχι μόνο. Να ζητάμε κατά το θέλημα του Θεού, πάντοτε όμως, για να είναι σωστή η προσευχή μας, θα πρέπει να συμπληρώνεται, Κύριε, όχι όμως όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως Εσύ, γνωρίζοντας ότι εμείς το τι να προσευχηθούμε στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε. Δεν ξέρει δηλαδή και ο Απόστολος Παύλος, ξέρει, γιατί την επιστολή αυτή δεν τη γράφει ο Απόστολος Παύλος, τη γράφει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς δεν ξέρουμε όταν προσευχόμαστε γιατί πράγματα πρέπει να προσευχηθούμε. Σκεφτείτε μόνο το εξής, ότι ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους αδελφούς της Κολοσσές, αλλά και για τους αδελφούς στη Λαοδικία, όπου είναι μια ευλογημένη εκκλησία και πώς κατάντησε. Πώς κατάντησε σε λίγα χρόνια. Το 64 περίπου γράφει την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος. Σε 25 χρόνια ο Κύριος λέει ότι μέλω να σε ξεμέσω στον ποιμένα της Εκκλησίας και στην Εκκλησία που έχασε το Χριστό. Ήταν μια Εκκλησία
με το Χριστό, και τώρα είναι μια εκκλησία, θα τολμούσα να πω, χωρίς το Χριστό, όπου αναγκάζεται ο Χριστός, επειδή έφτασαν στη χλιαρότητα, να μέλει να εξεμέσει τον ποιμένα, για να σώσει την εκκλησία, για να βοηθήσει την εκκλησία. Επειδή, αδελφοί αγαπητοί, το μέλλον μας και το μέλλον των άλλων δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό και στις προσευχές μας για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, γνωρίζοντας ότι η προσευχή μας είναι ανάγκη να είναι σωστή, να είναι αποδεκτή από τον Θεό και να έχει αποτελέσματα, να έχει καρποφορία. Είναι ανάγκη να συμπληρώνεται, όχι όπως εμείς ξέρουμε ή θέλουμε, γιατί και οι γνώσεις μας και η θέλησή μας δεν είναι πάντοτε η σωστή. Όχι εμείς όπως ξέρουμε ή θέλουμε, αλλά όπως εσύ, Κύριε, ξέρεις και θέλεις. Και μάλιστα για να μας βεβαιώσει ο Θεός τα περί της αγνίας μας, μας φανερώνει ότι όταν είμαστε σε αδυναμία, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας θα βρεθούμε σε αδυναμία, σε αδυναμία σωματική, καθώς αρρώστιες έρχονται, σε αδυναμία ψυχική, καθώς αυτά που θέλουμε δεν γίνονται, δεν έρχονται, ελπίζουμε, αλλά δεν γίνονται και απογοητεύομαστε, αλλά και σε αδυναμία πνευματική, καθώς δεν βλέπουμε τον Θεό και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Δεν είναι ότι δεν θα έρθουμε, εξάπαντος θα έρθουμε. Και αυτό και στην αδυναμία μας που ο Θεός όχι μόνο την επιτρέπει, τη φέρνει πολλές φορές, και άλλες φορές έρχεται η αδυναμία στη ζωή μας εξαιτίας των αμαρτιών μας, των λαθών μας, ή άλλες φορές εξαιτίας του πειρασμού, ή άλλες φορές εξαιτίας του Θεού, ο οποίος φέρνει δοκιμασίες στη ζωή μας. Ο Θεός έρχεται λοιπόν και μας λέει, προσέξτε την περίοδο της αδυναμίας σας, εγώ έχω μεριμνήσει να κατοικεί μέσα σας ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο οποίος συναντιλαμβάνεται μαζί με σας την αδυναμία σας, την καταλαβαίνει. Είναι ο Παράκλητος, είναι αυτός που προσεύχεται για σας. Καταλαβαίνει τη δύσκολη θέση που είμαστε. Να επιμείνω λίγο σε αυτό, αδερφοί. Είμαι σε δύσκολη θέση. Πιθανόν κανείς σας να μην ξέρει γιατί είμαι, πότε είμαι, αν είμαι. Ή να ξέρει ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι. Αλλά και αυτοί που ξέρουν μπορούν να κάνουν κάτι. Και πολλές φορές δεν με καταλαβαίνουν. Τις περισσότερες φορές δεν με καταλαβαίνουν. Αλλά και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχω βρεθεί στη δύσκολη θέση. Γιατί ήλπιζα στο Θεό και δεν έκανε κάτι. Ήλπιζα στον αδελφό και δεν έκανε κάτι. Ήλπιζα στις καταστάσεις και δεν έγινε τίποτα. Και είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Σε αυτή την κατάσταση πού θα βρεθούμε, που βρισκόμαστε, που βρεθήκαμε, που θα βρεθούμε, μετά πάσης βεβαιότητος, υπάρχει μία παρηγοριά βεβαία και ασφαλής δοσμένη από το Θεό που μεταβάλλει τα πάντα. Και αυτό λέγεται Παράκλητος, Πνεύμα της Αληθείας, που συναντιλαμβάνεται με εμάς αλλά και με το Θεό. Καταλαβαίνει τη δυσκολία που βρισκόμαστε, ενώ κανένας άλλος δεν την καταλαβαίνει και πολλές φορές σε κανέναν δεν τη λέμε. Γιατί ντρεπόμαστε, γιατί δεν θέλουμε, γιατί φοβόμαστε,
Γιατί δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Θα μας καταλάβει. Μπα, δεν θα μας καταλάβει. Είτε ντρεπόμαστε, είτε φοβόμαστε, είτε ανησυχούμε, είτε δεν θέλουμε, είτε... Και περνάμε, να μην πω δύσκολα, περνάμε πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν έχουμε κανένα να μιλήσουμε. Είτε αυτό είναι κρεβάτι του πόνου, είτε αυτό είναι ψυχική της ψυχής μας βάρος. Έχω ένα πρόβλημα, δεν έχω δόξα στον Θεό, με τη γυναίκα μου και δεν μπορώ να το πω σε κανέναν. Δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Έχω ένα πρόβλημα με το γιο μου, με την κόρη μου, με τον προϊστάμενό μου, με τον αδερφό μου και δεν μπορώ να το πω σε κανέναν. Και αυτό το πρόβλημα με βαραίνει και χειροτερεύει και χειροτερεύει, και ενώ ελπίζω ότι ο Θεός θα κάνει κάτι, πιστεύω και κάνω όλη την προετοιμασία, αγωνίζομαι, προσεύχομαι, νηστεύω και δεν βλέπω αποτέλεσμα. Και είμαι απόλυτα απελπισμένος και δεν έχω κανέναν. Η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Και δεν είναι ότι τον έχουμε, είναι ότι μας συναντιλαμβάνεται, μας καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει γιατί δεν μπορούμε να το πούμε σε κανέναν. Καταλαβαίνει γιατί δεν αντέχουμε. Καταλαβαίνει γιατί όταν είμαστε μόνοι μας κλαίμε. Καταλαβαίνει γιατί όταν είμαστε μόνοι μας δεν μπορούμε να σταθούμε. Μας καταλαβαίνει. Και εκεί είναι όλο το μυστικό, αδερφοί αγαπητοί, που πάντοτε σε όλες τις καταστάσεις υπάρχει η χάρις του Χριστού Θεού διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Υπάρχει το έλεος του Θεού. Μην πιστεύετε, μην νομίσετε ότι κανένας θα γλιτώσει από μας από τέτοιες καταστάσεις. Μην το πιστέψετε ποτέ. Μην φανταστείτε ότι αυτά είναι για τους άλλους, εγώ, γιατί εγώ το φανταζόμουν. Και θα σας το εξηγήσω. Κήρυτα, έρχεται κρίση στην Ελλάδα που τα μαγαζιά θα κάνουν εκτός 70 και 80% και θα είναι άδεια γιατί δεν υπάρχουν λεφτά να αγοράσουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν φανταζόμουν ότι εγώ δεν θα είχα λεφτά. Το έλεγα για τους άλλους. Και όχι μόνο αυτό. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία σκεφτόμουν ότι θα γίνουν για τους άλλους και προσευχόμουν, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έρθουν σε μένα. Και όταν ήρθαν έμεινα έκπληκτος. Μας είχε πει ο Χριστός στην εκκλησία. Την εκκλησία της Κηφισιάς θα την κάνω αποστολική. Και χάρηκα, λέω, θα στέλνει ο Κύριος παντού. Πού να φανταστώ ότι θα στείλει το γιο μου και την κόρη μου. Αυτό δεν μπορούσα, δεν το πέρασα από το μυαλό μου. Δεν είναι εύκολα πράγματα, δεν είναι και τα πιο δύσκολα, αλλά δεν είναι εύκολα. Εγώ λέω όμως για δύσκολα και μάλιστα πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε έναν παράκλητο για τον οποίο ο Χριστός είπε «Σας συμφέρει να φύγω γιατί θα στείλω άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, να μένει με θυμόν εις τον αιώνα», ο οποίος συναντιλαμβάνεται το πρόβλημα, τη δυσκολία, την ανάγκη. Και λοιπόν θα πει κανείς, όχι, συνέχεια έχει σημασία. Και προσεύχεται στον Πατέρα με επίγνωση. Όχι σαν και εμάς που δεν ξέρουμε τι και πώς να προσευχηθούμε. Ο παράκλητος προσεύχεται στον Πατέρα με επίγνωση, καθώς γνωρίζει το φρόνημα του Πατέρα, γνωρίζει το μέλλον, γιατί γνωρίζει τα μέλλοντα ο παράκλητος, είναι ο Θεός. Γνωρίζει την καρδιά μας, γνωρίζει τα πάντα και επειδή γνωρίζει την καρδιά μας και τα πάντα, πρώτον μας ξέρει, μας καταλαβαίνει, αλλά γνωρίζει και τι πρέπει και πώς πρέπει να προσευχηθεί στον Πατέρα για να ενεργήσει ο Θεός. Και προσέξτε,
Δηλαδή ο πατέρας από μόνος του συγχώρεσέ με Θεέ μου, δεν κάνει τίποτα. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος που να προσεύχεται? Γιατί είναι γραμμένο, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Γιατί ο στον ετούντα θα δοθεί, ο ζητών θα βρει και στον κρούοντα θα ανοιχτεί. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Γιατί αυτός είναι ο νόμος ο πνευματικός. Γι' αυτό είναι ανάγκη να προσευχόμαστε. Λέτε να μην είχε άλλη δουλειά να κάνει ο Απόστολος Παύλος και λέει θέλω να εξεύρε το οποίον μέγαν αγώνα προσευχής. Μέγαν αγώνα προσευχής έχω για σας και τους εν Λαοδικία. Δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει. Γιατί προσευχόταν? Γιατί ήξερε ότι τα πάντα στη ζωή μας γίνονται σαν αποτέλεσμα προσευχών. Χωρίς προσευχή τίποτα δεν μπορείς να πάρεις, τίποτα δεν μπορείς να γίνει. Και αν μάλιστα η απελπισία σου, η απόγνωσή σου στην στιγμή, τις στιγμές, την περίοδο της απόλυτης απελπισίας σε οδηγεί στο να κλαις και να παραζώνεις και να μην προσεύχεσαι, τότε σε λυπάμαι. Τότε χάθηκες. Τότε, για να το πω γραφικά και να δικαιολογήσω αυτά που λέω, θα καταποθείς υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Τέλειωσες. Θα καταποθείς από την υπερβάλλουσα λύπη. Θυμηθείτε το Δαβίδ στη Σικλάγα. Γύρισε με τους στρατιώτες του, 600 άντρες, και βρήκαν κατεστραμμένο το στρατόπεδο. Όλες οι γυναίκες και τα παιδιά τους αρπαγμένες και τα υπάρχοντά τους διαρπαγμένα. Και οι στρατιώτες του θέλαν να τον λιθοβολήσουν. Και λέει η Γραφή, και ήλθε στον εαυτό του και πλησίασε το Θεό. Εδώ μόνο ο Θεός. Και δόξα στο Θεό. Όχι που υπάρχει ο Θεός ή για μας ο παράκλητος Θεός, αλλά δόξα στο Θεό γιατί υπάρχει λύση. Δεν την ξέρω. Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο Θεό. Πρέπει να τη ζητήσω. Πρέπει να τη μάθω. Πρέπει να μου τη φανερώσει αυτός που την ξέρει. Και ενεδυναμώθη εν το Κυρίο, ρώτησε το Θεό και του λέει να πάω, θα τους βρω. Πήγαινε, θα τους βρεις. Πού να πάει? Ξεκίνησε να πηγαίνει χωρίς να ξέρει πού να πάει. Και ο Θεός είχε αφήσει έναν Αιγύπτιο, η μηθανή, 3 μέρες, του δώσε να φάει και να πιει, του λέει πού είναι, εκεί είναι. Μα τόσο εύκολο? Όταν ο Θεός αποφασίσει, όλα γίνονται πολύ εύκολα. Το θέμα είναι να πάρεις την απόφαση και να πλησιάσεις τον παράκλητο, να προσευχηθεί ο παράκλητος για σένα, όχι με κλαψουρίσματα και κακομυριές και δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι πνεύμα δειλίας, αδυναμίας, απελπισίας, απογοήτευσης. Το Πνεύμα το Άγιο που μας εδόθη είναι πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δηλαδή τι θα κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Θα σου δώσει δύναμη. Θα καταλάβεις την αγάπη του Θεού και θα σου δώσει σοφία να ενεργήσεις. Γι' αυτό δεν είναι να κάνουμε μια προσευχούλα. Ή όποτε θυμόμαστε,
αλλά το ξαναλέω, εν ανοησία. Χαζός ήταν ο Παύλος, προσευχόταν εν πάση προσευχή για όλους τους αδελφούς και για όλες τις εκκλησίες. Δεν είχε τι να κάνει και λέει κάτσε τώρα να προσευχηθώ και για τους εν Κολοσσές και αυτούς από τη Λαοδικία. Ξέρει τις ανάγκες. Ξέρει ότι είναι σε πόλεμο. Ξέρει ότι απέναντί του δεν έχει έναν εχθρούλι, ούτε μέσα του ένα χριστούλι. Απέναντί του έχει τον άρχοντα του σκότους και μέσα του έχει τον Κύριο των δυνάμεων. Και αυτός τι είναι? Τίποτα. Ασήμαντος, μικρός. Και άρχισε και προσευχόταν. Σήμερα μη φύγουμε απελπισμένοι, αδερφοί. Γιατί οι μέρες οι τελευταίες είναι κακές. Και δεν είναι κακές για τους άλλους. Είναι κακές για τον καθέναν από μας. Και μη θεωρήσεις ότι σε σένα δεν θα έρθει, αλλά και μη θεωρήσεις ότι μόνο σε σένα. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, είμαστε ανόητοι. Μην πεις, γιατί αυτόν ο Θεός τον ευλόγησε και εμένα. Να νοησεί αυτό. Γιατί αυτός πήγε και ζήτησε, ενώ εσύ κλαψουρίζεις, γκρινιάζεις και χάνεις την πίστη σου. Αυτόν τον ευλόγησε ο Θεός γιατί έλειωσε στην νηστεία και στην προσευχή. Λέω. Γιατί ξέρουμε. Κανείς από εσάς δεν ξέρει αν προσεύχουμε, πόσο προσεύχουμε, πότε προσεύχουμε. Ούτε η γυναίκα μου ξέρει. Δεν λέω ότι προσεύχουμε, δεν λέω ότι είμαι, όχι. Πολύ περισσότερο πρέπει. Αλλά εκείνο που λέω είναι κανείς δεν ξέρει. Άρα λοιπόν, πάντοτε στη ζωή μας όλα έχουν μία αιτία. Τίποτα δεν είναι χωρίς αιτία. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Από σύμπτωση, από τύχη, κατά λάθος. Ό,τι γίνεται στη ζωή μας, υπάρχει αιτία. Βλέπεις έναν άνθρωπο και βασανίζεται. Και λες, μα γιατί ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος βασανίζεται? Δεν ξέρω γιατί, αλλά ένα ξέρω. Ότι κάποιους ανθρώπους ο Θεός τους πηγαίνει ο ίδιος τους βασανιστές. Γιατί? Γιατί δεν συγχωρούν τον αδερφό τους. Και γιατί δεν τον συγχωρούν? Έλατε. Και πρέπει να τους πάει στους βασανιστές ο Θεός, όχι για να τους τιμωρήσει, για να τους σώσει, να μετανοήσουν και να πάνε στον ουρανό. Γιατί αν δεν περάσουν από τους βασανιστές δεν θα καταλάβουν ποτέ ότι πρέπει να συγχωρήσουν. Και αν δεν συγχωρήσουν δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες τους. Και αν δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες τους, ουρανό δεν έχει. Βλέπεις άλλους και τους ευλογεί ο Θεός. Γιατί? Έχω να σας πω αιτίες και λόγους, αλλά δεν το κάνω. Δεν είναι να βλέπουμε τους άλλους και να τους συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που μπορούμε να κάνουμε. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στρέφουμε το βλέμμα μας στο Λόγο του Θεού, να εγκύπτουμε, να επιμένουμε για να γίνουμε εκτελεστές του Λόγου και όχι επιλύσμονες ακροατές. Αλλά υπάρχει ένα άλλο μυστικό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές γιατί το λέει η Γραφή. Εάν προσεύχεσαι για τους άλλους, τότε ο Χριστός προσεύχεται για σένα. Θέλεις να βάλεις να κάνεις τον Χριστό με χαρά να προσεύχεται για σένα πολύ. Άρχισε να προσεύχεσαι για όλους τους άλλους, όσους θυμάσαι, πολύ. Με αγάπη. Σαν να είναι δικό σου και πιο έντονα δικό σου πρόβλημα. Το πρόβλημα του αδελφού σου. Να δεις ο Θεός πόσο θα χαρεί. Γιατί? Γιατί μας έχει κάνει βασιλείς και ιερείς και θέλει να λειτουργούμε σαν βασιλείς και σαν ιερείς. Σκέψου, προσλαμβάνεις έναν στην υπηρεσία σου, στη δουλειά σου και λες εγώ εσένα σε θέλω να είσαι γραμματεύς. Και αυτή κάθεται και βάφει τα νύχια της από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και κάνει άλλα πράγματα. Και δεν
κάνει τίποτα από τη δουλειά που τους έχει αναθέσει. Θα την, τι θα την κάνει? Μαλώσει, θα την ελέγξει. Εγώ όμως θα το πω πιο γραφικά. Ο Θεός θέλει να είμαστε και να εργαζόμαστε όπως ο γιος εργάζεται στον πατέρα του. Σκέψου λοιπόν τώρα, εγώ είμαι πατέρας και έχω δουλειά. Έχω μια δουλειά. Και λέω στο γιο μου, έλα μαζί να δουλέψουμε. Και έρχεται. Και δεν κάνει τίποτα. Παιδάκι μου, έλα να δουλέψεις. Εσύ δουλεύε. Παιδάκι μου, έλα να δουλέψεις. Έλα, γιατί είναι δική μας η δουλειά. Δεν είναι μόνο δική μου, είναι και δική σου. Δεν είναι δική σου, είναι και δική μου. Είναι δική μας η δουλειά. Βαριέμαι. Έχω άλλα πράγματα να κάνω. Τι θα κάνει ο πατέρας? Ενώ πόσο θα χαίρεται ο πατέρας όταν πάρει το γιο του στη δουλειά του και τον βλέπει και ξενυχτάει στη δουλειά. Σαν να είναι δική του που είναι. Τότε είσαι ιερέας, είναι δική σου δουλειά. Αλλά είναι η δουλειά που σου δώσε και σου εμπιστεύθηκε ο Θεός. Τότε είσαι βασιλιάς, είναι δική σου δουλειά. Αλλά είναι η δουλειά που σου έδωσε ο Θεός για να κάνετε μαζί τη δική του δουλειά. Γιατί ο Χριστός είναι πρώτος βασιλιάς και αρχιερέας. Και τι ωραία που προσεύχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου για αυτούς που δεν τους έχει δει ποτέ. Πόσο εντύπωση μου κάνει αυτό. Ούτε τους αδελφούς στις Κολοσσές, ούτε τους αδελφούς στη Λαοδικία. Και λέει, αλήθεια, θέλω να ξέρετε. Σε εμάς το λέει. Πρέπει να ξέρετε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η δουλειά σας. Η δουλειά σου δεν είναι, αδερφή μου, να προσεύχεσαι για το γιο σου τον έναν και τον άλλον. Για την κορούλα σου πώς θα παντρευτεί και πότε θα παντρευτεί. Πρώτα θα προσευχηθείς για το δικό μου γιο και για τη δική μου κόρη. Αν θέλεις να σε ευλογεί ο Θεός. Βεβαίως και εγώ το ίδιο. Και όλοι μας το ίδιο. Δεν έχει προβλήματα δικά του ο Παύλος να προσευχηθεί εκεί στη φυλακή που είναι φυλακισμένος και προσεύχεται για αυτούς που δεν τους έχει δει ποτέ. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτή θέλει να, θέλει να γίνουμε ο Θεός. Αγώνα μεγάλο έχω για τους αδελφούς στις Κολοσσές και στη Λαοδικία και ξέρει ο παράκλητος που προσεύχεται, ξέρει το τέλος και τη συνέχεια της Λαοδικίας. Δεν ξέρουμε τη συνέχεια στις Κολοσσές. Για ποιο λόγο? Για να παρηγορηθούν οι καρδιές αυτών. Πόσο σοβαρό είναι ο Θεός να, γιατί προσεύχεται να παρηγορηθούν. Ποιος να τις παρηγορήσει? Ο Κύριος. Μα που δεν ξέρει τίποτα. Όλα τα ξέρει. Μα γιατί χρειάζονται να παρηγορηθούν οι καρδιές? Σε όλους μας χρειάζεται να παρηγορηθούν οι καρδιές μας. Δεν χρειάζεται σε σένα, σε μένα χρειάζεται. Εγώ θέλω να παρηγορηθεί η καρδιά μου. Γιατί? Γιατί εγώ αυτό έχω και εκείνο, κάθομαι και έτσι λέω της Ανδρέα, τι θα κάνουμε τώρα? Μου λέει, δεν θέλω να σκέφτομαι. Τώρα εγώ πρέπει να προσεύχομαι να παρηγορηθεί η καρδιά της. Αλλά και η Άννα πρέπει να προσεύχεται να παρηγορηθεί η καρδιά μου. Και όλοι μας πρέπει να προσευχόμαστε να παρηγορηθούν οι καρδιές των αδελφών. Πιο καλό όμως είναι να προσεύχεται ο παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας να παρηγορηθούν οι καρδιές μας. Αφού έχουμε αυτό το, τη δύναμη, αυτό το μυστικό, να πάω μέσα και να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο και να μιλάω γλώσσες για να προσεύχεται ο παράκλητος με το φρόνημα του Θεού για αυτά που δεν ξέρω και δεν μπορώ να μάθω. Και να φέρνω όλη την Εκκλησία στο μυαλό μου. Όχι μόνο τη γυναίκα μου, ούτε μόνο τα παιδιά μου, ούτε μόνο τα εγγόνια μου. Όλη την Εκκλησία. Δεν ξέρω τι έχει εκείνη η αδελφούλα εκεί κάτω και αυτός. Βλέπω τη φάτσα της ότι είναι λυπημένη, αλλά πού να ξέρω. Ο παράκλητος όμως ξέρει. Παράκλητε, προσευχήσου για τα αδέρφια μου όλα, σε παρακαλώ.
προσευχήσου να παρηγορηθούν οι καρδιές μας, οι καρδιές τους. Είναι ανάγκη να παρηγορηθούν οι καρδιές μας. Άρα δεν κάνει κουταμά, συγχώρεσέ με Θεέ μου, δεν κάνει ανοησίες ο Παύλος και προσεύχεται για αυτούς που δεν ξέρει. Προσεύχεται στον Θεό εν το όνομα του Ιησού Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ξέρει ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει. Μα είναι συμφεροντολόγος? Δεν είναι συμφεροντολόγος, υποτεταγμένος, δούλος είναι. Είναι κανείς εδώ μέσα δούλος? Μην πούμε ναι. Δεν ξέρω. Ο δούλος τι κάνει? Ό,τι πει ο Κύριος του. Και ο Κύριος του τι λέει? Να προσεύχεσαι να παρηγορηθούν οι καρδιές των αδελφών σου. Της γυναίκας μου θέλω να προσευχηθώ. Αν θέλεις τελευταία άστινε. Των αδελφών σου να παρηγορηθούν οι καρδιές. Δική μου, ακόμη πιο πίσω τη δική σου. Δεν θέλει παρηγοριά ο Παύλος. Αυτός αν θέλει. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. Μόνος το έχει μείνει. Αλλά σκέφτεται όχι το θέλημά του. Το θέλημα του Κυρίου του. Αυτή είναι η διαφορά, αδερφοί. Όπως ο Χριστός δεν σκεφτότανε το δικό του θέλημα. Αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήριον τούτο. Φοβερό αυτό που επρόκειτο να περάσει. Αλλά είπε όχι όπως εσύ, όπως εγώ θέλω Κύριε, όπως εσύ θέλεις. Να παρηγορηθούν οι καρδιές αυτών. Πώς θα παρηγορηθούν οι καρδιές των αδελφών στους Κολοσσές? Ενωθέντων ομού εν αγάπη. Πώς θα μας παρηγορήσει ο Θεός όταν γίνουμε ένα? Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, τότε θα φανεί εν δόξη. Θέλουν να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, οι καρδιές σας, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά αυτό θα γίνει μόνο όταν ενωθούν. Πατέρα, ένωσέ τους με την αγάπη. Να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ τους. Να μην υπάρχουν έρηδες, φιλονικίες, φθόνοι, ζηλοτυπίες. Γιατί τότε παναχρίων πράγματα υπάρχει ανάμεσά τους. Ένωσέ τους με αγάπη, με το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι αγάπη, για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους. Σε μια οικογένεια που υπάρχει χωρισμός, δεν υπάρχει παρηγοριά, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να παρηγορηθεί η καρδιά. Σε μια εκκλησία που υπάρχουν σχίσματα, δεν υπάρχει παρηγοριά ψυχών. Και δεν λέω, προσέξτε, παρηγοριά ψυχών των άλλων, καρδιών των άλλων, ότι δική μου. Εάν υπάρχουν σχίσματα στην οικογένειά μου, δεν υπάρχει παρηγοριά στην καρδιά μου. Αν υπάρχουν σχίσματα στην εκκλησία, δεν υπάρχει παρηγοριά στην καρδιά μας. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος. Δια Πνεύματος Αγίου δεν ξέρουν οι αδερφοί εκεί τι να προσευχηθούν και πώς να προσευχηθούν. Αλλά προσεύχει το παράκλητο στο πνεύμα της αληθείας. Να ενωθούν εν αγάπη και να ενωθούν εις πάντα πλούτο της πληροφορίας της συνέσεως. Και να ενωθούν με όλη την πληροφορία που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από το Λόγο, καθώς υπενθυμίζει όλα όσα είπε ο Χριστός, διδάσκει όλα όσα είπε ο Χριστός και φανερώνει όλα όσα είπε ο Χριστός. Δύο πράγματα είναι αυτά που μετά πάσης βεβαιότητος θα παρηγορούνται οι καρδιές μας σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Να ενωθούμε με το σύνδεσμο της τελειότητας, να μας ενώσει ο Θεός δηλαδή. Δεν μπορούμε εμείς. Να ενωθούμε. Πατέρα, κάν τους να ενωθούν, λέει ο Παύλος. Το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται στον Πατέρα να ενωθούν με την αγάπη αλλά και με την επίγνωση δια της συνέσεως του Πνεύματος του Αγίου, με την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Και τότε, άκου πώς θα παρηγορηθούν οι καρδιές τους. Θα παρηγορηθούν, το ξαναλέω, οι καρδιές μας. Όταν ενωθούμε με την αγάπη του Θεού Πατρός και όταν έρθουμε σε επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε θα γνωρίσουμε.
το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού. Τότε θα γνωρίσουμε το μυστήριο. Το μυστήριο του Θεού σαν Πατέρα και του Λόγου σαν ανθρώπου Χριστού Ιησού. Τότε θα γνωρίσουμε ένα Θεό Πατέρα μας, την πατρική του αγάπη, και τότε θα γνωρίσουμε ένα μεσίτη μεταξύ Θεού και ημών. Πότε θα τα γνωρίσουμε αυτά? Όταν προσεύχεται ο Παράκλητος το Πνεύμα της, το Άγιο, για μας να ενωθούν οι καρδιές μας με αγάπη και να ενωθούν οι καρδιές μας με την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Η ενότητα του Πνεύματος του Αγίου έρχεται με την αγάπη του Θεού Πατρός. Και η ενότητα της πληροφορίας της συνέσεως με την πίστη στο όνομα του Χριστού και στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τότε θα γνωρίσουμε το φοβερό μυστήριο, τον Θεό σαν Πατέρα μας και το Λόγο σαν άνθρωπο Χριστό Ιησού που μεσητεύει υπέρ ημών. Μέσα σε αυτή την επίγνωση της προσωπικής γνώσης ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μου και της προσωπικής γνώσης ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς ο Μεσίτης μου, μέσα σε αυτό θα βρούμε όλους τους θησαυρούς κρυμμένους της σοφίας και της γνώσεως. Εκεί θα ξέρουμε πια. Θα έχουμε σοφία, θα έχουμε γνώση, θα γνωρίζουμε. Μπορείς να γνωρίσεις όταν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, την πολυειδή χάρη του Θεού, μπορείς να το γνωρίσεις αν δεν γνωρίσεις το Θεό Πατέρα σου. Και μπορείς να γνωρίσεις το Θεό Πατέρα σου αν δεν έρθει ο Χριστός Μεσίτης ανάμεσα στον Πατέρα σου και σε σένα. Και μάλιστα ο αδελφός σου. Ο Ιησούς είναι ο αδελφός μου που αγαπάει τον Πατέρα μας και αγαπάει και τον αδελφό του. Είμαστε μια οικογένεια. Είναι μια σχέση, μια συγγένεια μοναδική. Και αυτό το μέγα μυστήριο του Πατέρα μας, του Πατέρα μου και του Χριστού θα το γνωρίσω μόνο όταν σαν οικογένεια είμαστε ενωμένοι εν αγάπη με την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και ενωμένοι με την πληροφορία της συνέσεως με την ενότητα της πίστεως. Και όταν γνωρίσω τον Πατέρα μου και τον αδελφό μου που ο ένας προσεύχεται στον άλλον και ο πατέρας μου έρχεται σε μένα το μικρό αδερφάκι του. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ μικρό αδερφό. Δεν ξέρω αν είχατε ποτέ μεγάλο αδερφό. Για ελάτε σκεφτείτε λιγάκι. Ο μεγάλος αδερφός πώς πονάει το μικρό. Και όταν ξέρει ότι ο πατέρας μπορεί να πηγαίνει πατέρα το αδερφάκι μου το μικρό, βοήθατο. Να ζεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πατρικής και αδερφικής αγάπης. Με επίγνωση, με γνώση, όχι με φαντασία, με γνώση. Εγώ βλέπω τα εγγονάκια μου, δηλαδή τη Λούση Έλληνα πως αγαπάει το Δημήτρη. Μα είπε η μαμά Δημήτρη, ο Δημήτρης δεν καταλαβαίνει τίποτα, έτσι είμαι κι εγώ με τον Κύριό μου. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλλά ο Κύριος μου αγαπάει. Και με δικαιολογεί στον Πατέρα και προσεύχεται στον Πατέρα. Και ο Πατέρας αγαπάει και εμένα, αλλά αγαπάει και τον Χριστό. Και μέσα σε αυτή τη διπλή αγάπη, ό,τι και να του ζητήσουμε, αν δύο συμφωνήσουμε, ο Πατέρας θα το κάνει. Ξέρεις τι θα πει να συμφωνείς με τον Ιησού Χριστόν και να ζητάς από τον Πατέρα σου. Και μάλιστα να μην συμφωνεί ο Χριστός με σένα, να συμφωνείς εσύ με τον Χριστό που ξέρει τα πάντα και να προσεύχεστε δια Πνεύματος Αγίου στον Πατέρα. Πώς έρχεται η παρηγοριά στην καρδιά,
πώς θα παρηγορηθούν οι καρδιές μου, οι καρδιές της γυναίκας μου, οι καρδιές των αδελφών μου, οι καρδιές μας. Εκεί θα δείτε παρηγοριά. Και θα γνωρίσουμε το μυστήριο του Θεού Πατέρα και το μυστήριο του Υιού Χριστού. Και λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος συνεχίζοντας, αυτά δεν σας τα λέω για ένα σοβαρό λόγο. Να μην σας εξαπατήσει κανείς με λογικά επιχειρήματα, γιατί είναι ο διάβολος που έχει λογικά επιχειρήματα. Δεν είναι να χρησιμοποιούμε λογικά επιχειρήματα για να πλανόμεθα και να πλανούμε. Δηλαδή, έρχεται ο φίλος, έρχεται η φίλη, έρχεται ο διάβολος. Πού είναι ο Θεός σου, μωρέ? Ποιο Χριστό? Δεν βλέπεις τα χάλια σου? Έρχεται και ο άπιστος. Καλά πως κατάντησες έτσι? Αυτά τα ζούμε, αδερφοί. Δεν είναι φαντασίες. Και έρχεται ο Παύλος, λέει, σας τα λέω αυτά για να μην σας εξαπατήσει κανείς με πιθανολογία, με λογικά, ανθρώπινα, γήινα, ζωώδη, δαιμονιώδη επιχειρήματα. Με σοφία, γήινη, ζωώδη, δαιμονιώδη. Ούτε να ακούτε, αλλά ούτε να χρησιμοποιείτε την σοφία, τη γήινη, τη ζωώδη, τη δαιμονιώδη. Αλλά να χρησιμοποιείτε την άνωθεν σοφία που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Την άνωθεν σοφία που είναι ειρηνική, που είναι αγνή, που είναι ποιηκής, που είναι ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών αγαθών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Μην αφήνεις επιχειρήματα λογικά πιθανολογίας να σου χαλάνε την πίστη, την ενότητα της πίστεως και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα με το Χριστό. Επιτίμησε το διάβολο, επιτίμησε την γήινη ζώδη και δαιμονιώδη φιλοσοφία και σοφία. Θα σε καταστρέψουνε, θα σε οδηγήσουν στην απώλεια. Πάρε την άνωθεν σοφία που είναι γραμμένη στο Λόγο του Θεού και θα βγεις στον καλό λιμένα. Θα παρηγορηθούν οι καρδιές μας. Θα γίνεις πραγματικά όχι ένας άθλιος παρηγορητής που είναι ο διάβολος. Τι κάνει ο διάβολος? Ρίχνει λάδι στη φωτιά σου. Άθλιος παρηγορητής. Μα αφού πήγες εκεί, καλά να πάθεις. Το Χριστό δεν ήθελες, καλά να πάθεις. Μην αφήνεις τον άθλιο παρηγορητή να σε αποτελειώνει. Υπάρχει ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας που θα σε ζωοποιήσει. Αυτό σας τα λέγω για να μην σας εξαπατά κανείς με πιθανολογία και λογικά ανθρώπινα επιχειρήματα σοφίας, γήινης, ζώδους και δαιμονιώδους. Διότι αν και κατά το πνεύμα είμαι απόν, με το πνεύμα, συγγνώμη, αν και κατά το σώμα είμαι απόν, με το πνεύμα είμαι μαζί σας και διαπιστώνω, χαίρομαι και σας βλέπω. Πώς τους βλέπεις, Παύλε? Δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί με το πνεύμα είμαι παρόν. Ο Χριστός με το πνεύμα είναι παρόν εδώ. Μέσα στο σπίτι σου είναι παρόν. Αλλά τι θέλει ο Χριστός να βλέπει και να χαίρεται? Την τάξη σου και τη σταθερότητά σου στην πίστη του Χριστού. Άρα λοιπόν, τι βλέπει ο Χριστός, ο Θεός σε μένα? Τι βλέπει? Βλέπει αταξία, γκρίνια, απελπισία, απογοήτευση? Δεν χαίρεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί χρησιμοποιείς τη γήινη ζώδη και δαιμονιώδη σοφία. Γι' αυτό βρίσκεσαι σε αταξία. Δίγνωμος. Και περπατάς σε δύο δρόμους. Και με τον Χριστό, αλλά ζηλεύω και τον κόσμο. Και με τον κόσμο, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον Χριστό. Τι πράγματα είναι αυτά? Πώς θα σε ευλογήσει ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τους
αδελφούς της Κολοσσές, για τους αδελφούς στη Λαοδοκία, για τους οποίους προσεύχεται με μεγάλο αγώνα προσευχής, το κάνει γιατί, γιατί βλέπει την τάξη τους, βλέπει τη σταθερότητά τους στην εις τον Χριστόν πίστη. Σε μένα, Κύριε, τι βλέπεις? Γιατί από αυτό που βλέπει οδηγείται στο να προσεύχεται. Τι βλέπει? Βλέπει να μην μπορώ να συγχωρήσω? Βλέπει να μην μπορώ να πιστέψω? Να μην μπορώ να ελπίσω? Τι θα κάνει? Τι προσευχή θα κάνει? Μήπως πρέπει να τον στείλω στους βασανιστές? Μπας και μετανοήσει, μπας και έλθει σε αυτόν. Ή βλέπει τάξη στο μυαλό, στη ψυχή, στο σώμα, σταθερότητα, στην πίστη? Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι ο Θεός τι θα κάνει. Δεν είναι ο παράκλητος αν προσεύχεται. Είναι τι βλέπει στη ζωή μας, και από αυτό που βλέπει στη ζωή μας εξαρτάται το τι θα κάνει στη ζωή μας. Να το ξαναπώ, ο Θεός να μας βοηθήσει να το καταλάβουμε. Το τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή μας εξαρτάται από αυτά που βλέπει στη ζωή μας. Αν βλέπει τάξη, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως και ευσημοσύνης, αν βλέπει τάξη στη δικαιοσύνη του Θεού και στα πράγματα του Θεού, δηλαδή, τι θα πει τάξη? Έχω προσευχή, έχω μελέτη, έχω διάβασμα, έχω έργο Θεού, δεν τεμπελιάζω, δεν είμαι οκνηρός. Έχω δραστηριότητα, έχω οδηγία. Δεν ζω μόνο κατά το Πνεύμα, περπατώ κατά το Πνεύμα. Και τι σημαίνει περπατώ? Προχωράω. Προχωράω στα πνευματικά. Προχωράω στα πνευματικά. Τη λέξη περπατείτε, που τη λέει τόσες φορές το Ευαγγέλιο, σήμερα την κατάλαβα. Και την έλεγα, αλλά δεν την καταλάβαινα. Περπατάω σημαίνει προχωράω. Τα μένω πίσω λησμονών, στα έμπρος δεν επεκτηνόμενος. Προχωράω. Για πού προχωράω? Για το βραβείο της Ανοκλήσεως. Προχωράω. Τι βλέπει λοιπόν? Ότι προχωράω με τάξη. Τι άλλο βλέπει? Και ότι περπατάω με σταθερότητα, με στερεότητα στη πίστη μου στο Χριστό. Δεν πάω ένα μπροστά, ένα πίσω. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Ακολουθώ το δρόμο που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μένα, γιατί θέλω να πάρω το βραβείο της Ανοκλήσεως. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 292 με τη χαρά.